Αγαπητοί τηλεθεατές του TV Κολοσσός στη συχνότητα του Αιγαίου, καλησπέρα σας για άλλη μια φορά στην εκπομπή Ελληνάνθρωποι. Είμαι ο Νίκος Αργυρού, όπου πάντα με καλεσμένους μου, πολίτες από την Ελλάδα και όχι μόνο, συζητάμε θέματα που βιώνουμε αυτή την περίοδο βάσει των αποφάσεων της πολιτικής μας, εντός και γενικότερα ευρύτερα σε όλο τον πλανήτη, όπως θέματα υγείας, διατροφής και βιοποριστικά. Σήμερα καλεσμένος στο στούντιο μαζί μου είναι για αυτή τη συνέντευξη που θα έχουμε σήμερα που αφορά τις λαϊκές και αυτά που γίνανε τελευταία βάση προσχέδιου. Είναι καλεσμένος λοιπόν μαζί μου ο κύριος Αριστίδης Ματζάρης, υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης από τον νομό Πέλλας, με το οποίο θα το συζητήσουμε αυτό, έχει γνώση, ασχολείται με το πρωτογενή τομέα. Κύριε Ματζάρη, καλωσορίσατε στη συχνότητά μας. Γεια σας κύριε Αργυρού. Δίκη, εσπέρα και σε εσάς, σε όλους τους τηλεθεατές, τηλεθεάτριές σας και σε όλους Έλληνα πανταχού της γέας. Τιμή μας που είστε πάλι μαζί μας, κύριε Ματζάρη, για να δώσουμε πληροφορίες στους πολίτες μας μέσω αυτής της συχνότητας. Όπως είπα και προηγουμένως, το θέμα μας αφορά ουσιαστικά προσχέδια νόμων που αφορούν το προγενή νομέα, τις λαϊκές, που φανερώνεται ουσιαστικά ότι είναι το τέλος. Ερωτηματικό. Η πρώτη ερώτηση, κύριε Ματζάρη, είναι η εξής. Τι προσδιορίζει το νέο προσχέδιο για το υπαίθριο εμπόριο? Καταρχήν, κύριε Αργυρού, θα έπρεπε να σας αναφέρω ότι το σχέδιο νόμου αυτό συντάχθηκε στις 1 Δωδεκάτου του 2020, αλλά τα θεσμικά μας όργανα στις λαϊκές αγορές, τα σωματεία και ομοσπονδίες μας, ενημερώθηκαν αρχές Φεβρουαρίου, δύο μήνες μετά. Πρόκειται περί 89 σελίδων σχέδιων νόμου, έτσι, και τα σημεία τα οποία ήταν το μήλον της έρηδος είναι πάρα πολλά μέσα στο σχέδιο νόμου αυτό, απλά εγώ θα επικεντρώσω σε τέσσερα σημεία που είναι, θεωρώ, τα πιο σημαντικά όσον αφορά για τις λαϊκές και σηματοδοτούν το τέλος των λαϊκών αγορών όπως τις γνωρίζαμε, γιατί η κυβέρνηση, από ό,τι έχω αντιληφθεί, θέλει να αλλάξει τη μορφή των λαϊκών αγορών και θέλει να δώσει σε άλλους αυτά τα μεροκάματα που παίρνουν άνθρωποι που αγωνίζονται από τη μέρα που γεννήθηκαν ουσιαστικά. Αλλά θα μπούμε σε λεπτομέρειες σε λίγο και θα σας πω ακριβώς τα σημεία τριβής. Καταρχήν, μόλις ανακοινώθηκε αυτό, εννοείται ότι όλη η λαϊκή ανέβηκε στα κάγκελα εντελώς και άρχισε να φωνάζει. Έγινε μια συνάντηση εκπροσώπων μας με τον κύριο Γεωργιάδη, αυτό είναι στις 4 Δευτέρου του 2021, τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα για Προστασίας Καταναλωτή, τον Παναγιώτη Σταμπουλίδη. Απλά διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ένα χάσμα, τέλος πάντων. Από εκεί και μετά υπήρχαν πολλές πιέσεις των ομοσπονδιών μας προς την κυβέρνηση, στο Υπουργείο, ακόμη και σε βουλευτές άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης και σε μικρότερα κόμματα για να πιέσουν την κατάσταση, και έγινε μια αναδίπλωση, κάπως ανακάλεσαν κάποια σημεία από το σχέδιο νόμου και θα το δούμε, θα γίνει δημόσια διαβούλευση κλπ. Δεν έχει γίνει ακόμη, περιμένουμε από μέρα σε μέρα. Να αναφέρω τα τέσσερα σημεία τριβής τα οποία ήταν αυτά που ξεσήκωσαν τη λαϊκή. Μέχρι τώρα η άδεια δινότανε με κοινωνικά και συνδυματικά κριτήρια. Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να ήταν άνεργος, μπορεί να έχει χαμηλό εισόδημα, μπορεί να ήταν πολύτεκνος. Με τέτοιου είδους κριτήρια δίνεται η άδεια για τη λαϊκή αγορά. Με αυτό το σχέδιο νόμου θα καταργιόταν η άδεια και θα έμπαινε το δικαίωμα θέσης. Και αυτό θα συνέβαινε με δημοπρασία. Δηλαδή, όποιος πλειοδοτούσε θα έπαιρνε τη θέση σε κάθε λαϊκή. Για τους παραγωγούς πολιτές θα ήταν για 3 χρόνια αυτή το δικαίωμα θέσης και για τους επαγγελματίες πολιτές θα ήταν 4 έτη. Δεύτερο σημείο τριβής. Μέχρι και σήμερα η ευθύνη για τις λαϊκές αγορές στο νομό Θεσσαλονίκης και Αττικής ανήκει στην περιφέρεια. Έτσι. Στους άλλους όλους νομούς είναι στο Δήμο η ευθύνη. Μέσω λοιπόν
αυτού του σχεδίου νόμου θέλουν να γίνει ιδιωτικοποίηση ουσιαστικά μέσω ΣΔΙΠ. ΣΔΙΠ να αναφέρουμε ότι είναι σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ο καινούριος φορέας λοιπόν που θα αναλάβαν τελικά τις φλαϊκές, μόνο αυτός θα έχει δικαίωμα από τον λαϊκό αγορών, αυτός θα αποφάσει την τιμή της κάθε θέσης, αυτός θα χορηγούσε τις θέσεις, αυτός θα εισέπρατε όλα τα έσοδα, ενώ έως σήμερα τα έσοδα εισπράττονται για το Δήμο, για την περιφέρεια και θα μπορούσε να δώσει βέβαια και σε άλλες εταιρείες αυτή η ιδιωτική εταιρεία για τη φύλαξη, την καθαριότητα, σε ιδιώτες δηλαδή. Τρίτο σημείο παραγωγής, τριβής, είναι ότι εκτός από τους παραγωγούς και τους πολιτές θα μπορούν να συμμετέχουν και εταιρείες σε ποσοστό 5% επιτοθέσεων. Το 5% για μένα, έτσι πως αντιλήφθηκα διαβάζοντας όλο το σχέδιο νόμου, είναι κερκόπρωτα για να μπουν μετά σε μεγαλύτερο ποσοστό και άλλες εταιρείες. Και εδώ θα κάνω μία μικρή παρένθεση και θέλω να συνδέσω αυτό το σχέδιο νόμου με το σχέδιο McKinsey που ψηφίστηκε στο Eurogroup το 2014 και ήταν εισήγηση της Ελλάδος. Εδώ υπάρχει κάποια σχέση, εδώ είμαστε και θα φανεί τελικά αν υπάρχει συσχετισμός μεταξύ σχεδίου McKinsey και αυτού του σχεδίου νόμου. Εγώ έτσι το βλέπω να είναι. Και τέταρτο σημείο, για να συμμετέχει ένας πολιτής σε μια διαδικασία πληστηριασμού, θα πρέπει καταρχήν να έχει τα χρήματα, έτσι. Να τονίσω όμως εδώ τώρα ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ασχολήθηκαν με κάτι άλλο, έχουν μικρό κλήρο, λίγα κτήματα και έχουν μάθει μόνο να καλλιεργούν τη γη. Και δεν έχουν την άνεση να πλειοδοτούν για να πάρουν μια θέση, γιατί με αυτά τα εισοδήματα είναι ίσα-ίσα για να βγάλουν τα προστοζήν για τα παιδιά τους και για την οικογένειά τους. Το ένα κριτήριο είναι αυτό. Λοιπόν, το δεύτερο έχει σχέση με τα τυπικά προσόντα. Το αν δηλαδή είσαι παραγωγός, είσαι γραμμένος στο Μητρό Παραγωγών, Αγροτών, το ΟΣΔΕ που κάνεις, δηλαδή είναι δήλωση καλλιέργειας που κάνεις κάθε έτος, τι ποσότητες έχεις, τι προϊόντα έχεις, αλλά το ωραίο είναι πιο ότι μέσα στα τυπικά προσόντα θα μετράει και ο τίτλος σπουδών. Δηλαδή, αν κάποιος είναι απόφυτος ΑΗ, θα πάρει 20 μόρια μπόνους για να συμμετέχει στη θέση. Αν κάποιος όμως είναι γυμνασίου, θα πάρει 5 μόρια. Οπότε, έτσι πως το βαλταλαμβάνομαι εγώ δηλαδή, κάποιος αν είναι αγράμματος, δεν έχει πάει ούτε στο σχολείο, στο δημοτικό, θα πάρει 0. Άρα, εδώ βλέπουμε ότι κάνουμε ένα διαχωρισμό πολιτών και ότι θα έχει τα προνόμια αυτός που έχει τα πτυχία. Και τον άλλον τον αποκλείουμε από το δικαίωμα της εργασίας. Να θυμηθούμε λίγα και το σύνταγμά μας. Αν θέλουν να μιλούν αυτοί για σύνταγμα, για δημοκρατία, να θυμηθούν ότι υπάρχει το δικαίωμα στην εργασία και ότι η πολιτεία είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει εργασία για όλους τους πολίτες. Έτσι απλά για να ξέρουμε και τι λέμε. Κύριε Ματζάρη. Αν κάποιοι δεν ξέρουν τι κάνουν. Ορίστε. Σαφώς. Έχετε αναπτύξει αυτό το προβληματισμό αρκετά και φτάνουμε δηλαδή τώρα να αντίθεται το ερώτημα κατά πόσο είναι δίκαιο αυτή η εφαρμογή του προσχέδιου. Ναι, αμέσως. Επειδή δεν ολοκλήρωσα την προηγούμενη μου απάντηση, αλλά βολεύει έτσι που σου κάνετε την ερώτηση, γιατί μιλήσατε για δίκαιο, για το σχέδιο νόμου αν εφαρμοστεί. Ωραία. Υπάρχει λοιπόν κάτι ακόμη, μια λεπτομέρεια για αυτούς, ότι για να συμμετέχω εγώ και ο κάθε Έλλην στη λαϊκή αγορά, θα πρέπει να μην οφείλω ούτε σε δημόσιο, ούτε σε ασφαλιστικά ταμεία, ούτε σε δήμο, ούτε σε περιφέρεια κλπ. Λοιπόν, ας είμαστε σοβαροί, κύριε Αργυρού. Ας είμαστε σοβαροί. Όλοι γνωρίζουμε ότι από το 2010 έως σήμερα, μνημόνια επί μνημονίων και με αυτόν τον εγκλεισμό εδώ και ένα χρόνο, δεν υπάρχει, δηλαδή, ας μην υπερβάλλω, οι μισοί Έλληνες και παραπάνω οφείλουν έστω και ένα ευρώ. Δεν θα πω άλλο ποσό, ένα ευρώ θα πω. Άρα αποκλείς τους μισούς Έλληνες από το να συμμετέχουν στο δικαίωμα στην εργασία τους. Και κάποιοι εξ αυτών
δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο, γιατί από μικροί ασχολήθηκαν με το αντικείμενο της παραγωγής, με τον κλάδο αυτό, και μόνο από τη λαϊκή βγάζουν τα προστοζήν. Αυτό ας κρίνουν οι τηλεθεατές μας, κατά πόσο είναι δίκαιο αυτό το σχέδιο νόμου, ως προς τους πολίτες. Κύριε Ματζάρη, σαφώς και οι πολίτες έχουν και γνώση και άποψη στο θέμα αυτό και θέλουν σίγουρα να γνωρίσουν και αν υπάρχουν λύσεις γι' αυτό. Είστε υποψήφιος με την Ελλήνων Συνέλευσης, κύριε Ματζάρη. Οι τηλεθεατές μας σήμερα θα θέλουν να γνωρίσουν και τις θέσεις σας. Τι θέση έχει εδώ η Ελλήνων Συνέλευσης? Λοιπόν, όσον αφορά είτε είναι το θέμα της λαϊκής, είτε είναι οποιοδήποτε άλλο θέμα σε οποιοδήποτε δήμο της Ελλάδας, δεν έχει καμία σημασία αν είναι στην πόλη, αν είναι σε ένα χωριό στο βουνό, αν είναι σε ένα χωριό στη θάλασσα απομονωμένο. Σε ένα νησί δεν έχει καμία σημασία. Στις 4 Ιανουαρίου του 2015, κύριε Αργυρού, με αριθμό πρωτοκόλλου 6199, ο Αρτέμισος Όρας, ο πρόεδρος του φορέα μας, έχει καταθέσει προγραμματικές δηλώσεις. Έχει καταθέσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία για τον πλούτο που είμαστε συνδικαιούχοι όλοι οι Έλληνες, όλο το έθνος, όπως έχει καταθέσει και το αξιακό, σύμφωνα με το οποίο θα κινηθεί η Ελλήνων πολιτεία κάθε της πράξη και κάθε της ενέργεια. Εκτός από το ποσό των 600 δις, το οποίο βρίσκεται και στους κρατικούς προϋπολογισμούς από το 2015 έως και σήμερα, υπάρχει ένα άλλο ποσό που ανέρχεται στα 2,33. Αυτό το ποσό λοιπόν έχει βγει με εγγυήσεις του Αρτέμιους Όρα από το δικό του χαρτοφυλάκιο, τη δικιά του περιουσία. Και αυτό το ποσό αφορά 49.000 έργα εγκεκριμένα σε όλη την Ελλάδα, στην Κύπρο και όπου υπάρχει ελληνισμός. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα λοιπόν, ένα από όλα αυτά τα έργα είναι και οι λαϊκές αγορές σε οποιοδήποτε δήμο και αν υπάρχουν. Άρα λοιπόν, η λύση είναι εδώ με αποδείξεις υπογεγραμμένες στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και όχι μόνο από εγχώριους θεσμούς, αλλά είναι εγκεκριμένα όλα αυτά και ελεγμένα και από παγκόσμιους θεσμούς. Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν μπορεί να λυθεί στην Ελλάς με κυβέρνηση Ελλήνων Συνέλευσης. Καταρχήν, ας υποθέσουμε ότι σήμερα γίνονται εκλογές και βγαίνει η Ελλήνων Συνέλευσης να κυβερνήσει τη χώρα. Το πρώτο που έχει να γίνει και το οποίο είναι κατατεθειμένο στον Άριο Πάγο από τον πρόεδρό μας, τον Αρτέμι Τωσόρα, ποιο είναι? Να γίνει άμεση εκταμίευση ευθύς με την ανάληψη της κυβέρνησης από την Ελλήνων Συνέλευσης και να δοθεί σε κάθε Έλληνα Ελληνίδα που είναι καταγεγραμμένη στους εκλογικούς καταλόγους το ποσό των 20.000 ευρώ ως άμεση ανακούφιση και στήριξη μέχρι να ξεκινήσουν τα έργα που έχουν προγραμματιστεί ύψους 2,33. Αυτό είναι στον Άριο Πάγο κατεθειμένο. Έχουμε ευθύνες αν δεν το πράξουμε. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε καταθέσει και τα ποσά που χρειάζονται και τις προγραμματικές δηλώσεις και το ξεκάθαρο το πώς θα κινηθούμε. Άρα λοιπόν έχουμε ένα δομημένο πρόγραμμα για όλες τις λύσεις να τις έχουμε κατευθείαν άμεσα υλοποιήσιμες. Για κάθε πρόβλημα. Είναι ξεκάθαρο. Και είμαστε οι μόνοι που έχουμε δεσμευτεί. Κύριε Ματζάρη, θέλω να σας ευχαριστήσω για το χρόνο μέσα σε αυτή τη συνέντευξη που αφιερώσατε. Σαν τελευταίο ερώτημα, για να σας δώσω και το λόγο να καληνυχτήσουμε, είναι το εξής. Όλα αυτά είναι ωραία και καλά. Η Ελλήνων Συνέλευσης δεν έχει περάσει ούτε καν μέσα στην Βουλή, ενώ έχει όλα αυτά τα ακράδαντα στοιχεία όπως παρουσιάζεται εδώ. Θα ήθελα να μας απαντήσετε και εδώ και την ίδια στιγμή να δώσετε το μήνυμα στους τηλεθεατές μας πριν κλείσουν. Κύριε Αργυρού, ποτέ δεν αντιλαμβανόμαστε την μπόρα πριν έρθει.
υπάρχει μία ηρεμία, μία ησυχία και ξαφνικά αρχίζει καταρακτοδός να βρέχει, να φυσάει κλπ. Λοιπόν, επειδή σήμερα η Ελλάς είναι ένα καζάνι που σιγοβράζει και επειδή όλοι οι Έλληνες είτε μας ακούν αυτή τη στιγμή, μας βλέπουν, είτε όχι, γνωρίζουν πολύ καλά ότι χρόνια τώρα τους κορόιδευαν, γνωρίζουν πολύ καλά ποιο είναι αλήθεια και ποιο είναι ψευδές, γνωρίζουν ότι η Ελλήνος Συνέλευσης πάντα ομιλεί την αλήθεια, πάντα αποδεικνύει αυτά που λέει και αυτά που πράττει, όλα γίνονται με αποδείξεις, και ξέρει πολύ καλά ότι εμείς είμαστε σταθεροί, είμαστε σοβαροί, είμαστε υπεύθυνοι. Και αυτό επειδή έχει αντιληφθεί όλες μας τις κινήσεις. Η κατάθεση στον Αρειοπάγο είναι συγκεκριμένη που έχει τις ευθύνες η Ελλήνων Συνέλευσης. Όπως και εγώ που είμαι ο ψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης και είναι τιμή μου που έχω αυτό το ιερό καθήκον να ελευθερώσω τη χώρα μου για να το παραδώσω στις επόμενες γενιές. Δεν θέλω να κατέβω στην Βουλή αν δεν υπογράψω έγγραφο αποποίησης κάθε ασυλίας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό δεν το έχουν ακούσει από κανένα άλλο βουλευτή, κανενός άλλου κόμματος. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω στους Έλληνες και στις Ελληνίδες είναι ποιο. Ο φορέας Ελλήνων Συνέλευσης ιδρύθηκε, δημιουργήθηκε από Έλληνες για τους Έλληνες. Και όχι για κάποιους Έλληνες, για όλους τους Έλληνες. Αυτό είναι ξεκάθαρο στην Ελλήνων Συνέλευσης, επειδή όλα κινούνται με αξιακό, δεν υπάρχει διάκριση κανενός. Είμαστε όλοι ίσοι και έχουμε όλοι ακριβώς το δικό μας φορέα, έχουμε ακριβώς το ίδιο μέλλον για τα παιδιά μας. Και επειδή πρέπει να τα παραδώσουμε όλα αυτά τα όμορφα πράγματα στα παιδιά μας στις επόμενες γενιές, θα τους ζητήσω να κάνουν αυτό που ζήτησε ο πρόεδρός μας και είναι το μόνο που έχει ζητήσει ο πρόεδρός μας, ο Αρτέμις Σόρας. Έλληνες, ενωθείτε για να εγκαθιδρύσετε την Ελλήνων πολιτεία. Αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανείς άλλος. Εμείς λοιπόν θα το κάνουμε μέσω της ΕΣΥ, την Ελλήνων Συνέλευσης. Γιατί εσύ είσαι η δύναμη και πρέπει να ενωθείς με τα αδέρφια σου. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Αργυρού. Ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Ματζάρη. Να είστε καλά. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας. Αγαπητοί τηλεθεατές, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος αυτής της συνέντευξης. Καλεσμένος στο στούντιο μαζί μου ήταν ο υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευσης, κύριος Αριστείδης Ματζάρης, με τον οποίο συζητήσαμε ένα θέμα που αφορά το προσχέδιο για το υπαίθριο εμπόριο, που όπως φυσικά παρακολουθήσατε μέσα από τη συνέντευξή μας, δείχνει τα αποτελέσματα ως έχουν, όλοι μπορούν να το δουν, να το αναγνωρίσουν και να πάρουν τις αποφάσεις τους. Σας εύχομαι και εγώ καλό υπόλοιπο μέχρι την επόμενη φορά. Το ιερό Ελλάνιο κείμενο της ολικής ολότητας του Ελλάνιου αξιακού συστήματος των 33 Ελλάνιων πρωτοκόλων συνδυονόμων αποτελεί το απόλυτο, ύψιστο και μοναδικό δημιουργικό πλαίσιο δικαίου που ο δημιουργός του Αρτέμις Σόρας έγραψε, γείωσε και χάραξε προς όλους και για όλους. Μέσα από τις σελίδες του, ο αναγνώστης, ακολουθώντας τις ακριβείς αναλύσεις, διασπάσεις και συνθέσεις, θα ιχνηλατήσει και θα αντιληφθεί έννοιες που θα διευρύνουν σημαντικά το πεδίο της συνειδητότητάς του. Όλοι οι Ελληνάνθρωποι πρέπει να αποκτήσουν πλήρη γνώση του πανίερου Ελλάνιου Αξιακού Συστήματος για να γνωρίσουν όλες τις αλήθειες της ολότητας του ατόμου και να μάθουν με ακρίβεια τα πάντα για όλες τις ολότητες και πύλες που υπάρχουν μέσα στο Ελλάνιο Αξιακό μας Σύστημα. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-800-9810 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com.